το πρωί της περασμένης Τετάρτης, Πατρινός αναζητούσε συγκεκριμένο φάρμακο και για μία ακόμη φορά έπεσε από τα σύννεφα, όταν τον ενημέρωσαν πως το νοσοκομείο δεν διαθέτει το φλουοροουρασίλ των 5.000. Εμείς ζητάμε ποσότητες σαν συνεταιρισμός από την κρατική φαρμακοποθήκη και ανάλογα και αυτοί ό,τι έχουν στέλνουν. Ούτε αυτοί έχουν ευθύνη, έτσι, ούτε τα φαρμακεία έχουν ευθύνη, ούτε ο συνεταιρισμός. Ό,τι φέρνει η φαρμακοποθήκη, της επιτρέπει το κράτος για να πληρώσει, φέρνει το φλουοροουρασίλ. Ο Πατρινός για μία ακόμη φορά άρχισε να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Μαζί με τους συγγενείς του άρχισε να ψάχνει από φαρμακείο σε φαρμακείο ώστε να βρει το συγκεκριμένο σκεύασμα. Τελικά, μετά από αρκετή προσπάθεια, το βρήκε στο φαρμακείο εδώ, Θεοφυλάτου, στην πλατεία Γεωργίου. Αυτό το φάρμακο το φέρνει ο ΙΦΕΤ. ΙΦΕΤ σημαίνει κρατική φαρμακαποθήκη. Τώρα, το φέρνει. Και φαντάζομαι το φέρνει όταν έχουν λεφτά. Όταν δεν έχουν λεφτά, υποφέρουμε όλοι μαζί. Τα νοσοκομεία δεν το έχουν. Αυτή τη στιγμή ο συνεταιρισμός ο δικός μας, στον οποίο είμαι και πρόεδρος εγώ, έχει. Και προμηθεύει τα φαρμακεία. Τελικά ο ασθενής κατάφερε να κάνει τη χημειοθεραπεία του, αφού βέβαια πρώτα ταλαιπωρήθηκε και ανησύχησε για τη ζωή του. Μετά από όλα αυτά, ποιο είναι το συμπέρασμα? Πως το νοσοκομείο αντιμετωπίζει τους καρκινοπαθείς ως ζόμπι και δεν ενδιαφέρονται αν μετά από λίγες ημέρες δεν θα βρίσκονται στη ζωή.